σοβαρός λόγος. Υποερώτηση πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος τόσο σοβαρός λόγος να δημιουργηθεί αναστάτωση. Εκτός και αν, νιώθει η κυβέρνηση ότι οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν τα πιστεύουν όλα αυτά τόσο βαθιά έτσι ώστε να τα υπερασπιστούν στο κοινοβούλιο. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ήρθανε στο κοινοβούλιο σήμερα που θα τους άκουγε όλος ο ελληνικός λαός. Μπορούσαν να μιλήσουν όσο θέλουν. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσει ο Γιώργος. Μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσει ο Γιώργος Κυρίτσης. Τι να κάνουμε, Γιώργο, είναι με τεμποδίων η σημερινή μας επικοινωνία. Ναι, ωραία. Να ολοκληρώσω λοιπόν, μια που πήγαμε στο θέμα του αν αθροίζονται οι προτάσεις. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Η πρόταση του ΚΚΕ προφανώς και αθροίζεται. Γιατί προφανώς και αθροίζεται, διότι ο κύριος Παφίλης, που είναι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έκανε αυθεντική ερμηνεία της πρότασής τους και είπε ότι ψηφίζονται. Διότι οι τέσσερις νόμοι, τους οποίους ανέφερε το ΚΚΕ ως πολιτικό πλαίσιο, είναι νόμοι δημοσιευθέντες. Και βάζει στο τέλος και επί του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, διότι μόνο γι' αυτό μπαίνει θέμα δημοψηφίσματος. Άρα τα άλλα τα βάλανε για πλάκα. Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Άρα τα βάλανε για πλάκα. Και σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, γιατί ήθελαν να βάλουν το πλαίσιό τους. Και σε ό,τι αφορά τη διατύπωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τη ρητή δήλωση του κυρίου Παφίλη, οι ψήφοι αθρίζονταν. Η δήλωση της κυρίας Παπαρίγα δεν σας βολεύει και δεν την αναφέρετε, που είπε ότι είναι νόθωτο ερώτημα. Μια χαρά είναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Πώς αθρίζονται. Είναι δήλωση. Σε ένα νόθο ερώτημα. Υπάρχει κάτι ακόμη. Συγγνώμη, Γιώργο. Εντάξει. Ο κύριος Δαγασάκης γιατί είπε τότε 6+1 προτάσεις. Ο κύριος Δαγασάκης γιατί είπε 6+1. Πάντως ξεχώρισε το ΚΚΕ δηλαδή. Πάντως, κυρία Βούλτεψη, από το αν αθροίζονται ή όχι μέχρι το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Παιδιά, δεν γίνεται να με διακόπτετε όλη την ώρα όμως, Ναι, να μιλήσουμε να και να τοποθετηθούν και οι άλλοι, Γιώργο. Ναι, αλλά να πω μια φράση ολόκληρη. Έλα, επειδή εσύ λοιπόν, είσαι και τη δυσκολία του Λίγκ. Ρώτησε και η κυρία Βούλτεψη σχετικά με την κυρία Παπαρίγα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το ΚΚΕ στην πρότασή του και γι' αυτό την κατέθεσε, διότι αλλιώς δεν υπήρχε κανένας λόγος να καταθέσει πρόταση. Λέει στο τέλος αναλυτικότατα ότι ζητάει να προσθεθεί σε αυτό το θέμα επί ψηφισθέντος νομοσχεδίου. Από εκεί και πέρα, η γενική πολιτική ανάλυση του ΚΚΕ είναι ότι αυτά τα πράγματα θα λυθούν όταν θα γίνει σοσιαλισμός. Εντάξει, αυτή είναι μια άποψη του ΚΚΕ, το παθή στην οποία επανέλαβε η κυρία Παπαρίγα, αφού δεν αθροίζεται, γιατί αυτοί θέλουν σοβιετικό μοντέλο και εσείς θέλετε ευρωπαϊκό μοντέλο, λέτε. Πώς θα τα αθροίσουμε? Σας είπα, είπε νόθο ερώτημα. Μπορώ να αθροίσω κάτι σε κάτι άλλο που το θεωρούν νόθο? Είναι απλό. Αφού κατέθεσε την πρόταση, λέγοντας ότι θέλουμε να αθροιστεί. Η κυρία Παπαρίγα είναι επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κύριε Κυρίτση. Το ΚΚΕ κάνει ερμηνεία της θέσης της. Πάντως, επειδή κάνει ερμηνεία της θέσης της. Αν ήθελε το ΚΚΕ, δεν θα κατέθεσε την πρόταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ξεκαθαρίσει θέση του. Εγώ ήθελα. Να κρυφτείτε πίσω από το ΚΚΕ και την ίδια ώρα λέτε την Ελλάδα τελευταία Σοβιετία. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Εσείς κρύβεστε πίσω από τη Χρυσή Αυγή και φύγατε την τελευταία στιγμή. Οι δημάρες ως αντιπαρτίδα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, Γιώργο, θα έρθω σε σένα. Όχι, επειδή θέλω να απαντήσω στην κυρία Βούλτεψη αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό, πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη είναι και το δικό μου ερώτημα. Γιατί θέλω να της πω ότι από τη συζήτηση αν αθροίζονται ή όχι, μέχρι αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, το ότι είναι πιασμένη χέρι-χέρι η Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει απόσταση, κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχει καμία απόσταση. Δεν υπάρχει διότι απόσταση. Κάνετε ότι δεν παρακολουθείτε κάτι το οποίο εδώ λέω πάρα πολύ καιρό πριν από τον ανασχηματισμό, ότι συστηματικά η Χρυσή Αυγή σπέβδει να συμφωνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, σε όλες τις ψηφοφορίες. Αν δείτε από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά, είναι κοινή στάση πάντοτε αυτών των κομμάτων. Βλέπει συνέχεια να σηκώνονται μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ δεν το κάνει. Η ΔΙΜΑΡ δεν το κάνει. Φροντίζουν να μην το κάνουν αυτό. Άρα συναθρίζονται μια χαρά. Και όταν το διαπίστωσαν ότι θα έβγαινε και επίσημα μέσα από τη Βουλή, απέδρασαν. Είναι τόσο απλό. Αλλά ωραία, εγώ να σας πω να μην σταθώ ούτε και εκεί. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Ναι, αμέ. Λοιπόν, εδώ έχουμε την εξής διαδικασία. Κάθε φορά που μια πολιτική πρωτοβουλία λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρέσει την κυβέρνηση, θα κανονίζει ο κύριος Μπαλτάκος, ο κολλητός του Σαμαρά, με τη Χρυσή Αυγή που είναι το κόμμα του, να προσυπογράφουν για να αποσύρει ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική πρωτοβουλία. Ψάχνετε για βλάκες. Έλα, Τάκη.
Τι ναι. Απαντήστε σε αυτό. Δεν περνάνε αυτά. Τι να απαντήσω. Δεν υπάρχει Μπαλτάκος στην κυβέρνηση και ούτε έλαβε ποτέ απόφαση ο Μπαλτάκος. Δικές του πρωτοβουλίες ήταν. Εγώ σας λέω μετρημένα κουκιά. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Κυρίτση, δεν είναι καν αυτό το πρόβλημα. Εδώ φάνηκε ότι πρόκειται για πολιτικό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Πρόκειται δηλαδή για ένα σχέδιο Ιουλιανών, το οποίο έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εφαρμογή για να προκαλέσει πολιτική αναμαλία. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας όλη μέρα αναφέρεται στα Ιουλιανά του 65, ενώ εμείς θα έπρεπε τέτοιος μήνας που είναι. Ναι, να μιλάμε για τα Ιουλιανά του 1974 που πάσαμε καταστροφή εθνική. Ο Τάκης θέλει να πει κάτι. Ελάτε, κύριε Χατζή. Πιάσουμε και εμείς κανένα. Εσείς δεν τα κάνατε, η δεξιά δεν τα έκανε. Ελάτε, κύριε Χατζή. Λοιπόν, εγώ ήθελα τώρα, να ρωτήσω. Τώρα, ακούσατε τι σας είπα. Ότι είπα ότι κάνει. Αυτό το επιχείρημα. Αφήστε τη δεξιά ήσυχη. Και μετά καταλήξαμε στη Χούντα. Αφήστε τη δεξιά ήσυχη, γιατί τα Ιουλιανά τα δικά σα θα οδηγήσουν σε Αργεντινή τώρα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα. Αντί να διδασκόμαστε. Εμείς διδαχθήκαμε, εσείς όχι όμως. Και κάνετε Ιουλιανά για το 2014. Πείτε μας τι ακριβώς. Και τα δικά σας Ιουλιανά θα μας πάνε στην Αργεντινή. Δεν θέλω να μιλήσει ο Τάκης Βατζής. Δεν θέλω να είμαι οξύς, γιατί ακούνε και μικρά παιδιά που γράφει νέα γενιά τα Ιουλιανά, που μιλάμε εμείς τώρα. Κακός, γιατί δεν ξέρω την ιστορία. Όμως δεν ενδιαφέρει την κοινωνία γι' αυτό. Μιλάμε για ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα. Γιατί πήγες, ήταν 120, η πρόταση αφρίζεται, συναφρίζεται. Δεν κάνει δεράνι. Γιατί γίνεται όμως αυτό, Τάκη. Μου επιτρέπετε, κυρία μου. Το λόγο να μας πεις. Να σας πω, κυρία Βούλτεψη, διότι θα έπρεπε. Γιατί να πρέπει κάνετε... να μην πάμε στον Οκτώβριο να γίνει η διρρύθμιση του χρέους και να πηγαίνει η χώρα Αργεντινή εμένα, Σοφία, για να είναι ο Τσίπρας ο Σωτήρας. Να απαντάς μόνη σου. Κάτσε λοιπόν να σου το πω εγώ, γιατί ποια είναι η δικιά μου γνώμη. Όχι να σου το πω εγώ, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Ποια είναι η γνώμη μου όμως. Ότι αυτή τη στιγμή είχατε ένα μεγάλο ζήτημα. Την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ναι ή όχι. Ναι. Έχετε επιχειρήματα. Μιλάτε ότι θα πάει στην κοινωνία και θα είναι καλύτερα, πάρουμε φθηνό το ρεύμα κτλ. Έχετε... Το ΣΥΡΙΖΑ σου λέει όχι, δεν θα γίνει έτσι. Έγινε μια συζήτηση. Εγώ έχω την εξής ένσταση σε όλο αυτό. Καταρχάς, δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει, Σπύρο μου, κανένας. Κανένας όμως, παρεκτός ενός επιστήμονος που βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη που έκανε κάποιο κοστολόγιο, που κι αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα, κάπως αλλιώς θα είναι σίγουρα. Πόσο κάνει. Ποιοι είναι οι όροι, πώς θα πουληθεί, οι λεπτομέρειες δηλαδή της διαδικασίας το για να κάνει. Το νομοσχέδιο το αναλύσαμε. Ένα λεπτό, κυρία. Γιατί δεν το έχουμε αναλύσει. Κυρία Βούλτεψη, ένα λεπτό. Να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Μα γι' αυτό έγινε κουβέντα σε μία ημέρα για να μην συζητηθούν ναι, λεπτομέρειες. Ναι, αυτό ήταν. Ένα λεπτό, δεν Γιώργο. Δεν έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ναι. Ήταν αν μα θα μιλάμε. Δεν μπορείς, γιατί ρίχνεις εσύ λάδι στη φωτιά.